Αφέμαξη στα πορτοφόλια των πολιτών κάνουν οι τιμές των καυσίμων που μήνες τώρα είναι στα ύψη. Το συνεχές ανεβοκατέβασμα των τιμών προκαλεί ανησυχία σε καταναλωτές και βενζινοπόλες, ενώ σύμφωνα με τα χθεσινά στοιχεία το φράγμα των 2 ευρώ ξεπέρασε η μέση τιμή της βενζίνης σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης. Υπάρχει μεγάλη αύξηση, δυστυχώς. Η καθημερινή ζωή του νέου Έλληνα και γενικά του Έλληνα είναι δύσκολη. Γιατί υπάρχουν αυξήσεις και στο σούπερ μάρκετ και στα καύσιμα και γίνεται καθημερινά όλο και πιο δύσκολο. Σε Ηράκλειο και Λασίθη η μέση τιμή είναι στα 2,01 ευρώ, στο Ρέθυμνο 2,04 και στα Χανιά αγγίζει τα 2 ευρώ. Όπως εξηγούν πρατηριούχοι, η τιμή στην πόλη του Ηρακλείου είναι συγκρατημένη μέχρι στιγμής στο 1 ευρώ και 90 λεπτά περίπου, αλλά υπάρχει φόβος να πάρει την Ανιούσα και να ξεπεράσει και εκεί τα 2 ευρώ. Έχουν αυξηθεί πάλι τελευταία. Βλέπουμε λίγο μειωμένη κίνηση. Μέσα στην πόλη του Ηρακλείου ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε επίπεδο να μιλάμε για τιμές άνω των 2 ευρώ στα πρατήρια. Αυτό που παρατηρείται είναι προφανώς εκτός Ηρακλείου, σε χωριά και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές. Όμως αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, πολύ πιθανό και σε πρατήρια του Ηρακλείου, της πόλης του Ηρακλείου, να δούμε να περνάει το φράγμα των 2 ευρώ η τιμή της αμόλυβης βενζίνης. Στο Ηράκλειο στο κέντρο είναι περίπου στο 1,99-1,98. Δηλαδή ουσιαστικά πολύ μικρή με μία ανάσα από τα 2 ευρώ. Στην Ενδοχώρα είναι ακριβότερη. Στην Ενδοχώρα είναι πολύ ακριβότερη βεβαίως, αλλά το έχουμε εξηγήσει ότι οι άνθρωποι εκεί έχουν άλλη τιμολόγηση, είναι άλλη μεταφορά από την Ενδοχώρα, είναι ακριβότερα. Το εμπόλεμο σκηνικό στη Μέση Ανατολή προκαλεί ανησυχία και αβεβαιότητα στον χώρο των βενζινοπολών, καθώς όπως εκτιμάται, αν η έκριθμη κατάσταση συνεχιστεί, τότε δεν αποκλείεται να δούμε τις τιμές να σκαρφαλώνουν ανεξέλεγκτα. Πάνω σε αυτή την απάντηση του Ισραήλ προς το Ιράν, υπάρχει το ενδεχόμενο να δούμε την έξαρση στις τιμές. Αν ενταθούν αυτές οι καταστάσεις, σίγουρα μπορούμε να δούμε και φαινόμενα των 2.30, των 2.40 και δεν θα υπάρχει, ας πούμε, ταβάνι ουσιαστικά. Έχω μερικές μέρες να βάλω καύσιμα. Πιστεύω ότι θα ανέβουν λόγω πολέμου. Τα πάντα επηρεάζουν. Δυστυχώς δεν αλλάζει κάτι. Δεν υπάρχει κάποιο κίνητρο από την κυβέρνηση ώστε να μειωθούν βασικές ανάγκες των ανθρώπων. Οι αυξημένες τιμές των καυσίμων προκαλούν προβληματισμό σε πολλά νοικοκυριά και ειδικά με φόντο την περίοδο του Πάσχα, όπου διαχρονικά γίνονται παραπάνω μετακινήσεις. Όλο και πιο δύσκολα, δυστυχώς, δυσκολεύει και η καθημερινότητα. Εντάξει, το Πάσχα είναι 2 μέρες, περνάνε. Το θέμα είναι η καθημερινή ζωή. Είναι υπερβολικά. Υπερβολικό Η σούπερ η βενζίνη είναι υπερβολική πάρα πολύ. Μεγάλες διαφορές. Σε μια εβδομάδα μέσα περίπου 30-40 λεπτά διαφορά. Από την πλευρά τους οι πρατηριούχοι εξηγούν πως αφουγκράζονται τις δυσκολίες που βιώνουν οι πολίτες λόγω της ακρίβειας και προσπαθούν όσο μπορούν να συγκρατούν τις τιμές.